Το Μάριο Φραγκούλη στο Columbus Circle στην καρδιά του Μανχάταν. Μάριο, πώς είσαι? Καλά, Γιώργο. Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε εδώ σε μια από τις πολύ αγαπημένες μου πόλεις. Θα έλεγα το δεύτερο μου σπίτι, μιας και περνάω πολύ χρόνο. Μένω τα τελευταία 7 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Σήμερα με τον Μάριο θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Θα μας αποκαλύψει τι κάνει στην καριέρα του, στη ζωή του. Ζει μια συναρπαστική ζωή, θα έλεγα. Και θα κάνουμε και μια βόλτα στη Νέα Υόρκη, στο Central Park. Θα πάμε στα αγαπημένα του μέρη και θα μας τα πει όλα. Θα το απολαμβάνει αυτή την πόλη. Είναι μια πόλη που αγαπώ πάρα πολύ. Θεωρώ το δεύτερο μου σπίτι μαζί με το σπίτι μου στην Αθήνα. Και είναι μια πόλη που με γεμίζει θετική ενέργεια και πάθος για τη δουλειά μου. Γιατί φυσικά υπάρχουν τρομερές προκλήσεις σε όλη την πόλη. Θέλω να πάμε μαζί μια βόλτα μέσα στο Central Park, που ξέρω είναι από τα αγαπημένα σου μέρη, για να περνάς το χρόνο σου και εκεί να κάνουμε μια πιο intimate conversation. Τι λες? Πάμε. Πήγαμε. Μοναδικό σημείο του Central Park, εδώ που μπορείς χειμώνα καλοκαίρι να έρθεις να διαβάσεις το βιβλίο σου, να κάτσεις ήσυχος, να κάνεις τον αυτολογισμό σου, τον διαλογισμό σου, και να έχεις αυτή την απίστευτη θέα. Και μάλιστα εκεί απέναντι, αυτό το κτίριο που βλέπεις με την πράσινη οροφή, είναι μάλλον εκεί που έμενε ο Λουτσιάνο Παβαρότη. Πόσο δύσκολο είναι να ακολουθείς αυτό το όνειρο από την Ελλάδα, μια χώρα που δεν έχει κουλτούρα στην όπερα, και εσύ να φτάσεις να είσαι τενόρος στις ΗΠΑ, να τραγουδάς στη Μόσχα, στο Βουκουρέστι που μου έλεγες πριν θα πας? Είναι απίστευτο όλο αυτό. Κοίταξε, δεν είναι απίστευτο. Για μένα είναι αυτό που κάνω. Αυτό που αγαπάω. Και έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, γιατί για μένα υπάρχουν τρεις μαγικές λέξεις. Δεν έχει αυτή την κουλτούρα. Που έχουμε διαφορετικές μουσικές προτιμήσεις σε μεγάλο βαθμό. Κοίταξε, ξεκινάει από το σπίτι, νομίζω, η όλη εκπαίδευση. Γιατί οι γονείς μου, η θεία μου μάλλον και ο θείος μου με μεγάλωσαν. Με πήγαν στο Δύο Αθηνών από μικρό παιδί, από 6 χρονών, να μάθω να σπουδάσω βιολί. Να μάθω μουσική θεωρία, ξέρεις, και τα λοιπά. Δεν ήξερα ποτέ ότι θα γινόμουν τραγουδιστής, να σου πω την αλήθεια. Όταν ήμουν παιδί, είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί, είχα βρει έναν δρόμος μου φως κι η σιωπή μου έναν θύμιο. Να έχει ο δρόμος μου φως κι η σιωπή μου έναν θύμιο. Θέλω να μου πεις τώρα, μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες? Δηλαδή, μπορείς να φανταστείς να μην είχες έρθει ποτέ εδώ, πώς θα ήσουν? Θα ήμουν αλλιώτικος. Πιστεύω ότι η Αμερική μου έδωσε πολλές καλές ευκαιρίες. Τι είναι αυτό που σου λείπει από την Ελλάδα όταν είσαι εδώ και λες, Θεέ μου, μακάρι να μπορούσα να κάνω ένα ταξίδι αστραπή, να το γευτώ και να γυρίσω? Η θάλασσα, το ψαράκι, οι Έλληνες, με τα καλά τους, με τα κακά τους, τους αγαπώ. Και αγαπώ και την Ελλάδα πάρα πολύ, τα νησιά, οι ομορφιές, η ενέργεια της Ελλάδας φυσικά. Το να τραγουδάς το Ηρώδιο είναι κάτι... Το να τραγουδάς στο Ηρώδιο είναι κάτι που μπορεί να συγκριθεί με κάποιο άλλο θέατρο σε ολόκληρο τον κόσμο? Μόνο με την Επίδαυρο. Πρέπει να σου πω. Για μένα αυτό που πραγματικά αισθάνομαι όταν βγαίνω στη σκηνή της Επιδαύρου ή βγαίνω στη σκηνή του Ηρωδίου, είναι σαν να έρχομαι σε επαφή με τις ρίζες μου, με τους προγόνους μου, με τη ζωή μου, με αυτό που είμαι. Διαβάζεις για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, ενημερώνεσαι γενικώς για την επικαιρότητα που κάποιες φορές είναι ok, κάποιες φορές είναι αρκετά περίεργη? Φυσικά ενημερώνομαι και πρέπει να ξέρεις ότι δεν είμαι από τους καλλιτέχνες που ζουν σε ένα ροζ συννεφάκι και τα παίρνουν όλα στα αστεία. Είμαι πραγματικά πολύ
συγκινημένος με όλο αυτό που συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Και πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρουμε, ότι μπορεί να έχουμε κάποια κοινωνικά, οικονομικά θέματα, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Αδόχια πέρτη, νιώσω, νιώσε του, io ti amo. Sì. Παρότι σε βλέπουμε πολύ λαμπερό πάντα και να κτηνοβολείς όλα αυτά τα καλά που τραγουδάς ή στις παραστάσεις του πρώτου και όλα αυτά που κάνεις, αν συνάντησες δυσκολίες στην πορεία σου, στα διαδρομία σου. Πολλές δυσκολίες. Υπήρχε πολλές φορές ρατσισμός και δεν σε αφήνουν να κάνεις τη δουλειά σου. Λόγω ελληνικής καταγωγής. Προτιμούσαν Βρετανούς, Αμερικανούς. Ναι, ας πούμε στο Λονδίνο, στο θέατρο, στο Le Miserable που δούλευα. Υπήρχε, ας πούμε, τον πρώτο καιρό μια μικρή προφορά στα αγγλικά μου. Ναι. Και ήταν κάτι που το κοροϊδεύαν, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Υπομονή, είμαι πολύ δυνατός μέσα μου και τα ξεπερνάω. Ναι. Τι συστατικά πρέπει να έχει ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει τενόρος, πιστεύεις, που θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά για να πετύχει? Γιατί τρεις μαγικές λέξεις: δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και φωνή. Και φωνή, βέβαια. Desonrado, se va su mujer tu chillo en mano, de que eres el hijo, me has engañado fijo, y de muerte la hirió. Luego así fue al monte, y yo en ella brazos, y allí ella abandonó. Και επιτέλους βρισκόμαστε μέσα στα ζεστά, σε αυτό το ιστορικό μέρος, θα έλεγα, στο Central Park. Που είναι και το αγαπημένο σου, έτσι. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου στέκια. Ναι. Το Tavern on the Green. Tavern on the Green. Από μόνο Tavern μαθητής. Ναι, αλήθεια, έχει... Αυτό είναι η ονομασία που δώσανε, φαντάζομαι, γιατί είναι πολύ καθημερινός χώρος και για τις νεοϊκές, ειδικά μέσα στο κέντρο. Έχει εξαιρετικό πρωινό, πολύ καλό φαγητό και είναι και ιστορικό, βέβαια, γιατί ήταν από τα αγαπημένα στέκια του Frank Sinatra, πολλών σημαντικών παραγωγών και ηθοποιών. Αν έπρεπε να δώσεις μία συμβουλή στους νέους που μας βλέπουν, σε θαυμάζουν, θα βάζουν το έργο σου, ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος για να πετύχεις στη show business? Γιατί και αυτό που κάνεις εσύ μπορεί να είναι όπερα, αλλά ευρύτερα ανήκεις στη show business, έτσι? Ναι, όχι, δεν ανήκει ακριβώς στην όπερα, είναι στην ουσία classical crossover. Δηλαδή, ναι, έχω κλασικές σπουδές, αλλά είναι ένα είδος που έχει ανταπόκριση σε ένα μεγάλο κοινό. Μεγάλο κοινό, σε ένα ευρύ κοινό. Αλλά θα έλεγα ότι καταρχήν δεν σκέφτεσαι το μέλλον, σκέφτεσαι το παρόν και πρέπει να δουλεύεις σε καθημερινή βάση και πάρα πολλές ώρες. Ας πούμε, θυμάμαι όταν πήγα στη δραματική σχολή ότι το πιο σημαντικό ήταν να μπει στη δραματική σχολή. Το πιο σημαντικό μετά ήταν να αποφοιτήσεις από τη δραματική σχολή. Κατάλαβες τι εννοώ? Θέλω να πω, δεν μπορείς να πας σε μία μουσική σχολή ή σαν να μπει σε αυτή την καριέρα σκεπτόμενος ότι θα κάνεις μία πολύ μεγάλη πορεία. Mm-hmm. Αλλά καταρχήν να αναπτύξεις το ταλέντα σου, να υπάρχει μία εξέλιξη στην καλλιτεχνική σου πορεία από μέσα προς τα έξω. Δεν πιστεύω στις εύκολες συνεργασίες. Ναι. Ούτε πιστεύω, ας πούμε, στους διαγωνισμούς τραγουδίου που εκμεταλλεύονται πολλά νέα παιδιά, τα οποία ίσως και να μην έχουν... Ή στα talent shows, ας πούμε. Τα talent shows. Δεν πιστεύω πολύ σε αυτά. Γιατί έχουν αναδειχθεί όμως αρκετά ονόματα. Ναι, εγώ νομίζω ότι μπορεί σίγουρα θα ανακαλύψεις κάποια καλή φωνή από τα talent shows, αλλά πιστεύω ότι ούτως ή άλλως οι καλές φωνές και τα μεγάλα ταλέντα δεν πρόκειται να χαθούν ποτέ, είτε εμφανιστούν σε ένα talent show είτε όχι. Ναι. Δεν πιστεύεις όμως ότι το σύστημα είναι έτσι, που μόνο μέσα από το talent show τους φέτο πλέον αντιλαμβανόμαστε ποιες είναι οι καλές φωνές και ποια είναι τα ενδεχόμενα αστέρια? Γιατί αλλιώς ποιος τρόπος υπάρχει? Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Στον κλασικό χώρο αυτό δεν ισχύει. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, μια Αγνή Μπάλτσα, ένας Δημήτρης Καβράκος, μια Μαρία Κάλλας,
και αν βάλω και τον εαυτό μου στο παράδειγμα αυτό, δεν ναι. θα πάω σε ένα talent show για να αναδείξω τη φωνή. Θα πάω σε ένα οδείο, ναι. θα μελετήσω, θα περάσουν 3-4 χρόνια, θα κάνω σημαντικές συνεργασίες. Ίσως, ξέρεις, σιγά σιγά χτίζεται ναι. ο δρόμος προς Γιατί τη Ρώμη. Γιατί η pop μουσική είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος, πιστεύεις? Όχι, είναι ίδιος. Είναι ίδιος, πιστεύεις? Ίδιος, πιστεύω. Απλά είναι άλλη φωνή, άλλες οι ευκαιρίες. Αν ήσουν 18, δεν θα το έκανες να μπεις σε ένα talent show, ακόμα και αν ήθελες να πας στην pop μουσική, έτσι. Κοίταξε, και τότε που ήμουν μικρός υπήρχε, ας πούμε, το «Να η ευκαιρία». Mm. Και είναι ένα Βενετσάνο που είναι μια από τις πιο σημαντικές φωνές της Ελλάδος. Βγήκε από το «Να η ευκαιρία». Ναι. Αλλά δεν θα μπορούσα εγώ να φανταστώ τον εαυτό μου να πάω στο «Να η ευκαιρία». Ναι. Όχι επειδή δεν θαύμαζα τα παιδιά και τους κριτές, ας πούμε. Αλλά πιστεύω στην τέχνη δεν υπάρχει... Εκτός δεν σου αρέσει αυτή η εύκολη προβολή. Δεν μου αρέσει αυτή η εύκολη ναι, προβολή. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι χάνει την ουσία της πραγματικής δουλειάς. Ναι. Πιστεύω ότι ένας νέος, ας πούμε, που θα πάρει το πρώτο βραβείο έχει καλός. Το παιδί που θα πάρει δεύτερο βραβείο, τρίτο βραβείο, δεν έχει ούτε δισκογραφική πορεία μπροστά του, ούτε κάποιο μέλλον μπροστά του. Ξαφνικά την επόμενη μέρα το ξεχνάνε όλοι. Πώς θα αισθανθεί αυτό το παιδί μέσα του στην την επόμενη μέρα του διαγωνισμού. Θέλω να ευχηθείς κάτι στο κοινό που μας βλέπει, γιατί νομίζω ότι οι μέρες το απαιτούν. Όλοι θέλουμε να παίρνουμε δύναμη από αγαπημένα πρόσωπα όπως εσύ. Οπότε θέλω να δώσεις τη δική σου ευχή και μετά να αφιερώσεις και ένα τραγούδι. Με ποιο θα ήθελες να κλείσουμε όλη αυτή την περιπλάνηση που είχαμε και την ωραία συνέντευξη που κάναμε? Να ευχηθώ υγεία, αγάπη, αλληλεγγύη, καλές σχέσεις, δυνατούς έρωτες και καθαρή καρδιά. Και το τραγούδι ποιο θα είναι? Θα τραγουδήσουμε ένα κάποιο τραγούδι. Θα μπει ένα βίντεο κλιπ σου. θα μπει ένα κομμάτι δικό σου. Ναι, θα προτιμούσα να είναι ένα ελληνικό τραγούδι. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Να είναι το «Χάρτη με το φεγγαράκι». Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την υπέροχη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι πάντα καλά. Και συγχαρητήρια για τις εκπομπές σου. Σε θαυμάζω και σε παρακολουθώ. Σε ευχαριστώ και εγώ και εύχομαι πάντα να έχω τέτοιους προσκεκλημένους, διακεκριμένους, παγκοσμίως όπως εσύ. Εύχομαι να έρθεις και πιο συχνά στην Ελλάδα. Εγώ εύχομαι να μείνω στην Ελλάδα.